δεν καπνίζει όπως πάει φίλε. Δεν πειράζει, θα κάνετε μια εξαίρεση. Τρία ποτηρίδια που με τσίπουρο. Τσίπουρο. Λοιπόν, ναι, 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 με κλειστά τα μάτια. Λοιπόν, τι θα γίνει, θα το φέρεις. Θα δώσω κάτι. Έχετε. Είναι βαρύ. Δεν είναι βαρύ, ας έχω το. Είναι τσίπουρο, τι περιμένεις. Τρία ώρα. Έλα. Βάλε. Ωραία, λοιπόν, μπαίνουμε στη σειρά, έτσι, πολύ ωραία, κλείνουμε τα μάτια και λέμε όλοι μαζί για την άνοιξη του Χίτλερ, άσπρο πάτο! Άσπρο πάτο, ναι ρε παιδάκι μου, έφρασε μία κιόξο. Λοιπόν, για την άνοιξη του Χίτλερ, άσπρο πάτο! Ένα, κι άλλο, έτσι, λίγο μέσα την καλά που θα πάμε. Έλα. Άσπρο πάτο! Νομίζω και εγώ με. Αλλά στο σουρ θα αρέσει το τσίπουρο. Α, σ' αρέσει. Άσπρο πάτο! Φέρατε και τα φιλαράκια μαζί, ε! Αυτό είναι, θα βλέπει τους. Τώρα για τσούρτ, θα χορέψουμε! Τι κλόπ, ε! Νάιν, κότσαμι! Ότι ενώ έχουν χάσει δύο παγκόσμιους πολέμους, ακόμα στη Γερμανία, αυτοί κάνουν κουμάντο. Ένας αυτοί τι κάνουν στη Γερμανία, εμείς τι κάνουμε εδώ, το μουσί που είναι καλά, ρε. Για να σε δω. Για να σε δω. Από εδώ που θα θέλει. Ξεκολλάει, ξεκολλάει. Ξεκολλάει, από τον Αγία μου. Θα κάτσω. Θα πάρω ακόμα ένα για καλό και για κακό. Καλό, τι πρόβλημα. Τη μαμά, τον παπά και το θείο παράλαμα τους κρατάτε από αυτά στην Γεστάπο. Μεγάλο πρόβλημα. Ο σκύλος ξέφυγε. Μικραίνει το πρόβλημα. Τι λες ρε κορίτσι μου, πώς τους πιάσανε. Να, ήταν χθες το βράδυ σε μία ταβέρνα και τα πήγανε και τους επίσης Γεστάπο γιατί λέει ότι παραβίασαν την τραπαγόρευση και ασκένωση στο νοσοδόματο. Μεγάλο πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Τώρα που θα πας στην Γεστάπο, βρες έναν τρόπο και βγάλ τους έξω, μωρέ. Ναι, για εσάς κανένα πρόβλημα δεν είναι μεγάλο. Τέλος πάντων, ρε κορίτσι μου, θα πάω εκεί και θα δω τι μπορούμε να κάνουμε, εντάξει. Κύριε Ιούλη, είστε ήρωας, σώστε τους. Εμένα, ποιος θα με σώσει. Λοιπόν, εγώ φεύγω, εντάξει. Στο καλό, καλή τύχη. Σπάσε ένα πόδι! Τι έγινε, σας περισσεύουν λεφτά και τα σκορπάτια.
εξηγήσεις και ανάπτυξης της οικονομίας. Εσείς, από ό,τι βλέπω, δεν βάζετε μυαλό. Γι' αυτό πρέπει να πάρουμε εμείς τα μέτρα μας. Στο 200 ευρώ! 199! Σιγά, να δίναμε και κάνα 10 ευρώ. Στα 199 ευρώ θα σας φτάσουμε τη σύνταξη και μετά θα δούμε αν σας περισσεύουν ευρώ για να τρώτε σταρδέλες, παντρεμένες και να πίνετε τσίπουρα. Μάλιστα. Και δεν μου λέτε, ένας Γερμανός τι κάνει με 10 ολόκληρα ευρώ. Εσείς ξέρετε. Τι κάνει Γερμανός. Πήρες την οφείλη της αυλακώνης. Ενώ εμείς και με 5 ευρώ μια πορτοκολάδα να πιούμε όλο κέφι και τραγούδι. Μάλιστα. Γι' αυτό ο Γερμανός ξοδεύει τα 2 και τα 8 τα αφήνει στην άκρη. Συγχαρητήρια κύριε Συνταγματάρχα. Γι' αυτό έχετε και μας δανείζετε. Ο Τζάβας! Όχι, δεν είναι. Στην τηλεόραση!
μου, πάτε πλάκα μου. Θα σας στρώσω εσάς, δεν μπορεί να μου ξεφύγετε. Δεν με λένε εμένα έτσι άδικα. Σοφρονιστή του Νότου, πάλιτε μπέληγες. Λαμόνια, πάλι με κρύδες. Τους με κρύδες κι άδικα σωστέ. Άδικα θα με κρεμάσουμε. Εμείς οι εκπρόσωποι τέταρτο άκουσα σε αυτό σημείο μπορεί να γίνουμε πάρα πολύ παιχνιδιάριες αν μας δώσετε την ευκαιρία και ίσως επίσης εμείς οι Γερμανοί μπορεί να γίνουμε πολύ φίλοι σας, πολύ στενοί φίλοι σας. Ασφαλώς, όλο με την άδειά σας. Σας τρέχουν τα ζάλια. Ευχαριστώ. Να σου εξομολογηθώ πως θέλω να σε κρατήσω για πάντα κοντά μου. Η χλύμητε, η χλύμητε. Με συλλαμβάνετε, κύριε Σταυματάρχα.
Τι ιδέα. Θεώρησε, αγαπούλα, πως βρίσκεσαι στα τρυφερά χέρια του Σιτανάτα. Στην ζεστή αγκαλιά της Γεστάπο. Τι νομίζω ότι κάνεις εκεί. Θα σου δώσω και κουπόνια να ψωνίζεις από τα λίτρια δωρεάν. Αλλά τώρα για το δικό σου σκαλί. Σκεφτείτε το σκάφερ. Σκεφτείτε το σημαντικό πετρέο σου. Τι έπαθε. Θα σου πάω σήμερα το βράδυ και σε εκείνη την ταβέρνα με τα τζουτζουκάτα. Όχι. Άρχονται και το δικό σας το καλό. Τι να σε κάνω τώρα, δεν ξέρω. Σε τα αρμάτα, μισέφερ. Πού είναι σοβαρό αυτό. Είσαι σίγουρη, θετική αναγνώριση. Και θετικό DNA που εγώ. Είναι ένα πέσιο. Πέσιο. Κύριε Παλαούζου, παρακαλώ καθίστε. Αν είστε φρόνιμος. Α, θα είναι. Συγγνώμη. Εντάξει, φρόνιμε. Νόμι, συγγνώμη για πριν. Παρασύρθηκα. Τότε όταν θα λέτε 2-3 φορές το όνομα Πετρέως, Πετρέως, Πετρέως και θα είναι νίκη. Με τρελαίνεις όμως! Πετρέως! Πετρέως. Ωραία. Κύριε Ακο. Με φοβάστε. Κύριε Ακο. Άμεσα σε εγώ. Άσχημα, ναι. Ο φίλος σας, ο φίλος μας, ο καθηγητής Μπενεφόλης δεν βρέθηκε με προς το πτώμα του, έπεσε από ένα μπαούλο στον δρόμο. Αυτό είναι τρομερό. Απέσιο. Πιστεύω πως σήμερα το βράδυ είστε ελεύθεροι για τα τζουτζουκάκια. Δεν μπορώ, το σοκ είναι μεγάλο. Τεράστιο! Κύριε διοικητά, έχω τον Γκλίτσερ στο τηλέφωνο. Θα του μιλήσω. Τι! Μα ο καθηγητής μου Γκλίτσερ. Πες, δεν ξέρω να τον είπε σου τι μου λέω. Γνώρισε. Όχι, δεν το κάνω. Μπράβο σου! Καλημέρα κύριε. Τι κάνετε. Χαίρομαι που ακούω τη φωνή σας. Είστε καλά. Είμαι ζωντανός. Όχι, είναι νεκρός. Είναι αυτός ο απατεώνας. Ο Ιούλιος είναι θέα, πρέπει να τον ειδοποιήσω. Ναι, όπως συνεννοηθήκαμε. Ναι, σας περιμένω. Ναι, δεν τόσο πολλά να κάνω. Ναι. Στα γραφεία. Η κυρία Παλαούζου, μόλις έρχεται. Ναι, σας περιμένω. Τώρα θα δούμε τι παιχνίδι παίζεις. Κύριε καθηγητά, όποιος κι αν είσαι, βρωμοσκουλίκα, ρε! Κύριε διοικητά, φέρανε τον Γκλίτσερ. Τον νεκρό ή τον ζωντανό. Τον νεκρό, βέβαια. Πες το βάλα να τον φέρει μέσα και να τον καθοποιήσει. Επανία είναι η προσέγγιση του θέματος. Δεν θα είναι. Ω, υποθέτω καθηγητής. Τι κάνετε, κύριε. Πολύ καλά, υποθέτω στην Ευρωπαϊκή Σέφαν. Ακριβώς. Καταλάβατε. Σας περίμενα με πολύ αγωνία. Έφερα τη λίστα με τα νέα μέτρα. Επιθυμία της καγκελαρίου είναι να εφαρμοστούν αμέσως και χωρίς ερωτήσεις αν σας παρεξενέψουν κάποια πράγματα. Η πολιτική της είναι πως ό,τι κάνουμε το κάνουμε για το καλό των Ελλήνων. Τελώς. Θα μπορούσατε να με περιμένετε, κύριε καθηγητά, δίπλα στο γραφείο μου. Έχω να τακτοποιήσω μερικά ζητήματα πολύ σοβαρά και αμέσως μετά θα ασχοληθώ προσωπικά μαζί σας. Αν δεν είναι πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα, να τη λέτε, κανένα πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Το γραφείο μου στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόβλημα. Αν είναι δυνατόν, τι πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Παναγία μου, μεγάλο πρόβλημα. Πώς βγάζεις εσύ εδώ! Παπάν, το έχω πέσει στην παγίδα! Δεν είναι δυνατόν! Τι κάνουμε τώρα! Παναγία μου! Τι κάνουμε τώρα! Έπεσε στην παγίδα! Ναι, αυτό ίσως κάτι μπορεί να σώσει. Εάν τα πράγματα είναι ακόμα στο τουαλέτα όπως τα έχω αφήσει, κάτι γίνεται. Επιστρέφω αμέσως, μην φύγεις. Να μην είστε περίεργοι τι θα γίνει. Όλα στην όρεξη! Να έχεις σας παίξει υπόψη! Αφρός ξυδίωτος και ξεραφάκι. Κύριε διοικητά, θα πρέπει να έχει λυγίσει μέχρι τώρα. Ήρεμος. Δώσ' του χρόνο να καταλάβει πως το βρίσκαμε στη Ιουλία. Ήρθαμε και εμείς το φρύ, προσέξει που ζήκαμε. Όταν πούμε μέσα, θα είναι ψυχικό. Κι αν δεν είναι,
Με συγχωρείτε, αλλά προσπάθησα να πιάσω συζήτηση με τον φίλο σας μέσα. Αλλά στάθηκε αδύνατο. Μου φαίνεται κομμάτι νεκρός. Όχι, αλήθεια! Πάμε σου! Πάμε να δούμε! Παρακαλώ, έπεσε. Είστε πολύ παρατηρητικός, είναι. Είναι πράγμα. Μήπως προσέξετε ότι σας μοιάζει κιόλας. Εμένα. Ναι, θα έλεγα ότι μοιάζει αρκετά. Αλλά μόνο ο ένας από τους δυο σας είναι ο πραγματικός, έτσι είναι, δεν είναι. Έτσι. Α, ποιος. Αυτός που έχει ψεύτικο μου σύ. Τράβα λοιπόν εσύ το μουσί του φίλου μας που βρίσκεται στην καρέκλα, κύριε. Αν αυτό επιθυμείτε, κύριε Συνταγματά, αυτό θα κάνω. Δεν μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα σε έναν έξω άνθρωπο, αν είναι δυνατό. Είστε πολύ ευαίσθητος, κύριε καθηγητά, έτσι. Μπορείς να καλαμπορήσεις κάποιον και δεν μπορείς να το τραβήξεις το μουσί. Μα εγώ να δολοφονήσω, μα τι λέτε τώρα, αν είναι δυνατόν, εγώ. Ναι, γιατί εσύ είσαι ο πράκτορας και έπεσε στην παγίδα που σου στήσαμε ορίστα. Πιστεύω, αγίτη. Κύριστε, μάλλον. Είμαι περίεργος να δω την έκφραση της καγκελαρίου μας όταν της διηγηθώ το περιστατικό και πώς ο σύμβουλός της κατηγορήθηκε για διπλός πράκτορας από την Κεστάπο. Αχι! Σουλτ! Μάλιστα. Πώς μπάρεσε σε έναν ολόκληρο συνταγματάκι της Γκεστάπο να το ρίξετε εσείς. Εγώ κύριε Σταματάκο μου. Εσύ με αυτό το γελίο τρόπο, με το τράβηγμα των νουσιών. Μα κύριε Σταματάκο μου. Εσείς δώσατε διαταγή να τον φέρουν μέσα. Πάλι ρίχνησε πάνω από την διαταγή. Χάζω φύγε, ξαπατήσω από τα μάτια μου να μην σε βλέπω. Δεν ξέρω πώς να απολογηθώ. Περιστοιχίζομαι από ηλίθιους. Δεν προχωράω, αλλά μην ανησυχείς αγαπητέ μου στην Ταγωτά. Ό,τι έγινε απόψε εδώ μέσα, θα μείνει και εδώ μέσα. Ασφαλώς. Δεν συμφωνείτε. Συμφωνώ απολύτως. Έτσι, κύριε καθηγητά. Αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να εφαρμόσουμε άμεσα τα μέτρα τα καινούργια, έτσι, χωρίς παρεκκλήσεις. Διότι η πολιτική της Κεντελαρίου είναι ότι κάνουμε το κάνουμε για το καλό των Ελλήνων. Μα τι για το καλό των Ελλήνων. Εξάλλου νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα. Μπορείτε να πηγαίνετε. Ναι, ραντεβού στην παράσταση, τη μεγάλη παράσταση, η άνοιξη του Χίτλερ. Ραντεβού εκεί. Χάι Χίτλερ! Χάι Μέτκερ. Να σας ξεπροβοτήσω από εδώ, κύριε καθηγητά. Από εδώ. Κύριε καθηγητά, δεν βρίσκεται πως έχετε κάτι παράξενο στο πρόσωπό σας. Κάποια μουτζούρα, κάτι με εδώ. Να είναι μουτζούρα! Πάντα το ήξερα ότι είχες το ψεύτικο μουσί. Ήθελες να με ξεγελάσεις. Μπράβο Σουλτ, το ήξερα ότι το ήξερες. Ήθελα να σου δώσω την ικανοποίηση. Της αποκάλυψης αυτής. Σουλτ! Μάλιστα! Πάρ' τον και ρίχτον στα σκοτεινά και υγρά που τρούμια. Κρεμάσε τον ανάπο και βασάνισε τον αλίπητα μέχρι να μας αποκαλύψει τους συνενόχους του. Μολόγκαρε! Όχι, είμαι αυτός! Μολόγκαρε! Πάρ' τον! Είμαι αυτός! Καλά, μια κατοχή την έχουμε όσο να πεις. Ναι, αλλά δεν μας εκτελούν, δεν σκοτώνουνε κόσμο. Μα
Μας εκτελούν, αλλά με το χάντι πάντα. Και τι έπρεπε. Το δικό σου βρεούλι, το κάνει ακόμα και λάθο. Βγαίνει σε τρία λεπτά, συγκεντρώσου παρακαλώ. Όχι, μην άνοιξε το κίτρινο. Ποιον. Δεν μας πετύχει τον έργο, δεν τον ξέρει καθόλου. Ποιον. Γίνονο γλίτσε. Τι λε, βρεούλι, πάμε να ρίξει κάτι προσωπικό στα συνέλθει. Πώ βούλτ. Έρθει ο πράκτορας ΚΑΠΑ 18! Χάι Χίτλερ! Χάι εγώ! Την έφερα από το εργοστάσιο παραγωγής όπλων και υπομπριχείων. Έγινε απεργία από τους ταλαιπωρημένους εργάτες. Εντοπίστηκαν οι υπέτοι. Μάλιστα, 5 άτομα. Να συλληφθούν και να εκτελεστούν. Εκτελέστηκαν ήδη. Συγχαρητήρια, όσοι ήταν οι απεργοί. Όλο το εργοστάσιο, 1000 άτομα. Να εκτελεστούν όλοι! Δεν θέλω δυσαρεστημένους εργάτες! Μα θα πέσει παραγωγή! Προτείνω να εκτελέσουν τους αντικαταστάτες τους και μετά να τους εκτελέσουν! Θαυμάσια ιδέα! Έξω θα πήγαινε και πάρω σε αυτό το σχέδιο έτσι ακριβώς! Χάιντε! Χάιντε! Μπράβο!
αλλά είναι κάτι που με προβληματίζει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ω, αυτούς τους Έλληνες τους έχουμε κάνει τη ζωή τους κόλαση. Αυτοί καθημερινά, το πρωί, γεμίζουν τις καφετέριες. Καταλαμβάνουν αυτό το φραντέ. Έπειτα πλακώνουν στα τσίβουρα και χλαπακιάζουν στα βέντες. Και δεν φτάνει όλα αυτά. Γεμίζουν αυτά τα άθλια τα θέα. Με λίπτες κομμωδίες. Βαλές! Μα φίλε, έχουν ένα ωραίο κορέτσι. Μόνο εσύ τρως αυτές τις αηδίες. Μα άλλοι άνθρωποι! Μην ακούσουν! Έγινε! Μην ακούσουν ξανά για ανθρώπους. Εδώ πρόκειται για 370 δισεκατομμύρια. Ποιος θα μας τα επιστρέψει.